Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της Αναπτυξιακής Κρήτης Μανώλη Κοκοσάλη και του Αντιπροσώπου της ΥΠΑ της Αρμοστίας στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ, για το πρόγραμμα στέγασης των ετούντων άσυλο με την επωνυμία Εστία σε διαμερίσματα στο νησί. Προσπαθεί να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους πίσω ένα κομμάτι από την αξιοπρέπειά τους, στο να ζουν. Δηλαδή να έχουν μία στέγη, να έχουν τις βασικές, να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Εκτός από το κομμάτι της παροχής στέγασης που μιλάμε για εξοπλισμένα διαμερίσματα στα οποία εμείς καλύπτουμε και το ενοικιό τους και, και όλους τους λογαριασμούς, παίρνουμε και ένα μικρό επίδομα ούτως ώστε να μπορέσουν μέσω κάποιων προπληρωμένων κατών να καλύψουν τις ανάγκες σύντησης, μεταφοράς και κάποιες πιθανότητες δαπάνες στο κομμάτι της υγείας που έχουν. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του προγράμματος έχουν φιλοξενηθεί 30.000 άτομα σε όλη τη χώρα και για την Κρήτη αφορά σε 750 ετούντες που θα φιλοξενηθούν σε 125 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Εμείς ούτως ή άλλως από το 2017, το οποίο δεν έχει αλλάξει ούτε στη νέα σύμβαση, συζητούσαμε για 125 διαμερίσματα τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 700 με 750 θέσεις ανάλογα με τη δυναμικότητα των διαμερισμάτων αυτών. Έχουν ήδη μειωθεί τα απαιτούμενα διαμερίσματα. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, χθεσινή εικόνα ήταν στις 736 θέσεις, που σημαίνει ότι μας δείχνουν ελάχιστα. Και ο κόσμος που φιλοξενείται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη είναι περίπου στα 650-670 άτομα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λίγες οικογένειες ακόμα μπορούμε να καλύψουμε. Και σε κάποιες περιπτώσεις που ήδη έχουμε αναχωρήσεις, δηλαδή είναι υποθέσεις Δουβλίνου που οι άνθρωποι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τους και έχουν ήδη φύγει για τις χώρες του εξωτερικού όπου θα είναι τους πατρίδα, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτές τις οικογένειες με νέες. Η σύμβαση για το 2018 είναι ύψους 2.139.000 ευρώ και αφορά στη διατήρηση των θέσεων φιλοξενίας, στην παροχή σημαντικών υπηρεσιών υποστήριξης και στη διασύνδεση των ετούντων με τις τοπικές υπηρεσίες ασύλου, υγείας και παιδείας. Στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί έως τα τέλη του 2018 θα απασχοληθούν 53 άτομα. Μιλάμε για διερμηνείς, όπου καλύπτουν το φάσμα φωνσών που έχουν οι εφελούμενοι μας, δηλαδή αραβόφωνοι, ταρίφανσι, σορανή, κυρμαζίνη, οι βασικές γλώσσες που καλύπτουμε. Είναι κοινωνικοί επιστήμονες, δηλαδή κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι. Είναι υπεύθυνοι φιλοξενίας, που είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι της στέγασης και φυσικά ένας μεγάλος διοικητικός μηχανισμός, νομικοί, οικονομολόγοι, διαχειριστές των προγραμμάτων για να μπορέσει όλο αυτό το σύνθετο εγχείρημα να προχωρήσει. Οι αρμόδιοι το χαρακτηρίζουν πρόγραμμα αξιοπρέπειας για όλους, αφού όπως επισημάνθηκε διασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των ετούντων άσυλο και των τοπικών κοινωνιών, ενώ σημαντική κρίνεται η συνεργασία όλων των φορέων.